Την Υφυπουργό Παιδείας, την κυρία Ζέτα Μακρύ, καλησπέριζουμε. Γεια σας, κυρία Υπουργέ. Καλησπέρα, κύριε Πολύζο. Πρώτες εξετάσεις με το νέο σύστημα. Ναι. Οπότε είμαστε έτοιμοι να δώσουμε κάποια τα στατιστικά, διότι φαντάζομαι μπορεί να είναι πολύ νωρίς ακόμη για να έχουμε την πλήρη εικόνα, αλλά έχουμε την πρώτη εικόνα. Ναι, δηλαδή, είναι πολλοί οι μαθητές που έγραψαν κάτω από τη βάση τελικά. Κάποια στατιστικά δόθηκαν χθες, αλλά εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία και εκείνο το οποίο θα κρίνει και την είσοδο ή όχι των παιδιών των υποψηφίων στα ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα, θα είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής, κύριε Πολύζο, είναι ο μέσος όρος του μέσου όρου των 4 πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων, πολλαπλασιαζόμενος ο μέσος όρος επί ένα συντελεστή που έχει ορίσει το κάθε Μάλιστα. πανεπιστημιακό ιδρύμα. Άρα μπορεί και παιδιά με 9, με 8 να περάσουν σε μια πανεπιστημιακή σχολή. Άρα η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι τόσο που μπορεί να είναι σε κάποιες σχολές, ναι, μπορεί να περάσουν. Άρα θα έλεγε κάποιος ότι γλιτώσατε το λιγότερο κακό, εξασφαλίστε να συμβεί το λιγότερο κακό. Εάν θεωρείτε το λιγότερο κακό το να μην μπει ένα παιδί σε ένα πανεπιστήμιο, αυτό καταλαβαίνω από την ερώτησή Όχι, όχι. Σας. Εννοώ να μην νιώθει το παιδί που έχει κοπιάσει ότι αυτό έπρεπε να πάρει 17-18 χιλιάδες, καλά δεν ξέρω τώρα αν μιλούμε για αυτές τις σχολές, 16 χιλιάδες μόρια, 15 χιλιάδες, αλλά ναι, να μπει και το παιδί με το 3 και το 4. Σε ένα πνεύμα δημοκρατίας, ας πούμε. Αυτό, το παιδί αυτό. Με το 3 και το 4 δεν ξέρω αν θα μπει, και ο λόγος για τον οποίο θεσπίστηκε αυτή, έγινε αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία, είναι νόμος του κράτους πια και εφαρμόζεται, όπως είπατε πολύ σωστά, πρώτη φορά φέτος, δεν είναι να διευκολύνεται η είσοδος των παιδιών στα πανεπιστήμια, είναι να μπαίνουν τα παιδιά εκείνα που έχουν τα ακαδημαϊκά προσόντα να τελειώσουν τις σχολές. Προφανώς και τα παιδιά τα οποία έχουν αυτή τη δυνατότητα, θα είναι και τα παιδιά που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να αποφοιτήσουν. Γιατί, κύριε Πολύζο, είμαστε η χώρα η οποία είναι στην Ευρώπη πρώτη σε εισαγωγές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τελευταία αποφοιτήσεις. Και εκείνο που πρέπει να καταλάβουν όλα τα παιδιά είναι κάτι που το λέγαμε και στα δικά μου τα χρόνια, είμαι σίγουρη το λέγανε και στα δικά σας τα χρόνια, αλλά παραμένει ακόμη μια μεγάλη αλήθεια, ότι δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο που εξασφαλίζει την επαγγελματική κατοχήρωση και δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο που κάνει έναν άνθρωπο ενεργό και παραγωγικό στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν δώσαμε και μια δεύτερη δυνατότητα φέτος να κάνουν παράλληλα μηχανογραφικό και δημόσιο ΙΕΚ σε ειδικότητες οι οποίες έχουν απήχηση, οι οποίες εξασφαλίζουν πάρα πολύ γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση. Εάν δείτε, κύριε Πολύζο, γιατί αυτά τα στατιστικά έχουν σημασία, πόσο πιο εύκολα βρίσκουν δουλειά οι απόφοιτοι σχολών που υπάρχουν σε ζήτηση και πόσο αντίστοιχα πολύ μικρότερο είναι το ποσοστό από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, θα αντιληφθείτε και τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα αυτής της πρωτοβουλίας. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι στενοχωριούνται με τη σκέψη ότι μπορεί ένα παιδί που παλαιότερα γινόταν φοιτητής με ένα και δύο να έχουν αντιρρήσεις. Όμως δεν είναι οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι θα στενοχωρηθούν όταν Κυρία ένα παιδί. Υπουργέ, εγώ τα ακούω με πολύ προσοχή τα επιχειρηματά σας και δεν τα θεωρώ έολα. Γιατί για μένα το σημαντικό είναι το παιδί που θα σπουδάσει να βρει γρήγορα το δρόμο του για την επαγγελματική καταρχάς, του αποκατάσταση. Καταρχάς να τελειώσει και μετά να βρει και δουλειά. Σωστό. Απ' την άλλη, δεν έχετε φροντίσει εσείς να ξεριζώσετε τα στερεότυπα στην ελληνική κοινωνία. Αυτές τις συμβάσεις που όλοι τις έχουμε ζήσει ο καθένας στη γενιά του. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο εύκολο θα είναι για τη μαμά, για τον μπαμπά στην παρέα που οι 5 θα έχουν μπει και άλλοι 2-3 δεν θα έχουν μπει και θα πρέπει να πάνε στο δημόσιο ΙΕΚ ή να κάνουν άλλες επιλογές. Να τους στείλετε στην ιδιωτική εκπαίδευση όπως σας κατηγορούν οι αντιπολιτεύσεις. Έχετε εξασφαλίσει πελατεία, σας λένε για την ιδιωτική εκπαίδευση. Μια χαρά με αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω αν αυτό θα αρκεί ως παρηγοριά ότι το παιδί σου όμως θα βρει πολύ πιο γρήγορα δουλειά. Καταρχάς, να σας πω κάτι, δεν είναι παρηγοριά, είναι μια πραγματικότητα και αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Αυτό ίσχυε και στα χρόνια μου, ίσχυε και τώρα ακόμη αυτές οι συμβάσεις που λέτε και δεν αφορούν μόνο στις συμβάσεις τις κοινωνικές, αφορούν πρωτίστως και κυρίως τις δικές μας τις οικογένειες. Οι δικές μας οικογένειες είναι εκείνες που θεωρούν ότι ένα πτυχίο πανεπιστημίου είναι ένα χρυσό βραχιόλι, όπως λέγαμε στα δικά μου τα χρόνια. Τώρα πια φαίνεται ότι δεν είναι καν βραχιόλι, αλλά σε κάθε περίπτωση, ποια είναι η φροντίδα της πολιτείας, είναι να δημιουργήσει και τις προϋποθέσεις φοίτησης στη ΙΕΚ ή τις προϋποθέσεις αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, πράγμα το οποίο το κάναμε νομοθετώντας ήδη από το προηγούμενο Δεκέμβριο, και σιγά σιγά θα ξεριζωθεί η αντίληψη αυτή. Οι γονείς οι οποίοι στεναχωριούνται, καταλαβαίνω.
Και εγώ μάνα είμαι και τα παιδιά μου δώσανε εξετάσεις και χάρηκα όταν περάσανε. Και σίγουρα θα στεναχωριόμουν αν δεν περνούσαν. Θα στεναχωριόμουν όμως το ίδιο, ίσως και πολύ περισσότερο, αν τελειώνοντας ένα πανεπιστήμιο δεν βρίσκαν δουλειά αντάξια τους ή δυσκολευότανε τραγικά και περνούσαν πολλά χρόνια. Και θα στεναχωριόμουν επίσης πάρα πολύ αν δεν μπορούσαν να τελειώσουν τη σχολή τους. Όχι γιατί φταίνε τα παιδιά, γιατί απλούστατα δεν ήταν προετοιμασμένα για μια τέτοια σχολή. Άρα λοιπόν είναι φροντίδα της πολιτείας να παίρνει μέτρα ώστε να μην αναβάλλεται η στεναχώρια των οικογενειών. Γιατί η οικογένεια που θα στεναχωρηθεί, αν κάποιο από τα μέλη της δεν περάσει τώρα στις εξετάσεις, θα στεναχωρηθεί πολύ τον μετά από 4 χρόνια εκτός παραγωγικής διαδικασίας, με ξόδο, με οικογενειακού προϋπολογισμού, που δεν είναι πάντοτε αρκετός. Πολλές φορές οι γονείς στερούνται βασικά πράγματα για να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Και πολύ αργότερα, με το να μην έχουν τη δυνατότητα να βρουν μια αξιοπρεπή εργασία ανάλογη με τα τυπικά προσόντα. Ξέρετε ότι έχει γίνει έρευνα που λέει ότι οι Έλληνες, τους οποίους υποτιμούμε και στη μόρφωσή τους και στην εκπαίδευσή τους, είναι overqualified, όπως λένε και στο Βελεστίνο, που είναι και η καταγωγή μου, ότι έχουν πάρα πολλά προσόντα. Μάλιστα. Λοιπόν, ελάτε λίγο να δούμε. Καταρχήν μιλούμε για την πρώτη χρονιά αυτού του συστήματος, να δούμε αν θα μακροημερεύσει, έτσι. Στην Ελλάδα αλλαγές έχουν γίνει πολλές φορές. Δεν μακροημέρευσαν όλες οι αλλαγές και δεν σας το λέω τυχαία. Τώρα δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε τέτοιες δυσίωνες προβλέψεις. Θα σας τον αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ που θα έρθει αύριο μεθαύριο στην εξουσία. Ξέρετε γιατί σας το λέω. Για να το δέσω με την τωρινή επικαιρότητα, γιατί αυτό είναι ένα σενάριο που δεν ξέρουμε αν θα επιβεβαιωθεί. Και η ρύθμιση αυτή και θα φροντίζουμε να είναι η Νέα Δημοκρατία δημοκρατικά πάντοτε όσο γίνεται περισσότερο στην κυβέρνηση. Ωραία. Ελάτε όμως να δούμε, γιατί εσείς δίνετε τα πατήματα να σας τα λέει αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Φέρατε δύο αλλαγές, τις οποίες οι ίδιοι αποσύρατε. Και σας ειρωνεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ και καλά κάνει. Και εμείς χαιρόμαστε με αυτό το πολιτικό πανηγύρι για τις αλλαγές που φέρατε, αλλά δεν ολοκληρώσατε. Τι συνέβη με αυτές τις αλλαγές, κυρία Υπουργέ? Εννοείται με τη δυνατότητα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών να γίνονται διευθυντές στα δημόσια σχολεία. Είναι μια ρύθμιση η οποία προσέκρουε και συνταγματικά, διότι σας λέω έτσι. Μα δεν το είχατε εξετάσει, δεν έχετε νομικούς, δεν έχει το Υπουργείο Νομικούς να λέει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει? Το Υπουργείο έχει νομικούς και οι νομικοί εξετάζουν. Αλλά γιατί ξέρετε, είναι νομικός και ίδια υπουργός, γι' αυτό. Όχι, δεν θέλω να το τοποθετείτε έτσι. Θα σας πω κάτι. Το Υπουργείο έχει νομικούς και οι νομικοί κάνουν καλά τη δουλειά τους. Καμιά φορά ρυθμίσεις οι οποίες γίνονται πρέπει, ή αν αποδειχθεί ότι θα δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα από ό,τι θα λύσουν, να αποσύρονται. Αυτό δεν είναι πολιτική γενναιότητα. Είναι πολιτικός ρεαλισμός και είναι επιβεβλημένο. Και αυτό τον λόγο εξυπηρετεί και η διαβούλευση, και αυτό τον λόγο, κύριε Πολύζο, εξυπηρετεί και η συνεννόηση με τα κόμματα. Γιατί το Υπουργείο μας, υπουργός μας, φώναξε τους αντιπροσώπους των κομμάτων να κάνουμε διάλογο. Δεν πρόσθεσαν όλοι, εντάξει, δεν έχει σημασία. Πάντως ο διάλογος αυτός απέδωσε. Σε ό,τι αφορά την άλλη ρύθμιση, η οποία αφορούσε στον τρόπο από τον οποίο θα κατανέμονται οι μαθητές σε ένα τάξη, η ρύθμιση αυτή, κατά τη γνώμη μου, είχε πάρα πολύ ορθά στοιχεία, διότι έδινε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να πάρουν μεταξύ των άλλων και τα κριτήρια του φύλου. Να μην είναι μια τάξη μόνο με αγόρια, μια τάξη μόνο με κορίτσια, κυρίως με αγόρια, κυρίως με κορίτσια, καθώς επίσης και άλλα στοιχεία που θα κάνανε την αποδοτικότητα της τάξης καλύτερη. Αυτά είναι στα πλαίσια της αυτονομίας της σχολικής μονάδας. Να μην γίνεται όπως τώρα αλφαβητικά. Μα δεν είναι όμως το πιο δημοκρατικό το αλφαβητικά, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Θα σας πω. Μπορεί να είναι πιο δημοκρατικό υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Ακριβώς. Καμιά παράμετρος δεν υπάρχουν. Να σας πω την προσωπική μου γνώμη. Όταν αυτονομείται η σχολική μονάδα και ορθά, είμαστε η χώρα που έχει τη μικρότερη αυτονομία στις χώρες του ΟΣΑ, με αποτέλεσμα αυτό να υποβαθμίζει την εκπαιδευτική διαδικασία. Με καλούς, άριστους εκπαιδευτικούς, με πολύ καλό υλικό, όπως είναι οι μαθητές μας, αυτό δεν επιτρέπεται να μειώνει την απόδοση και των εκπαιδευτικών, αλλά αντίστοιχα και την βελτίωση των παιδιών. Όταν λοιπόν στην αυτονομία, όταν αναγνωρίζουμε στον εκπαιδευτικό την επάρκεια και την ευαισθησία να αποφασίζει, το να του δώσουμε το περιθώριο εκείνος να αποφασίσει πώς θα κάνει μια τάξη, μην βλέπουμε πάντοτε, ξέρετε, εχθρούς, ημεροληψία ή προσωπικές παρεμβάσεις πίσω από τέτοιες ενέργειες. Επειδή όμως ακριβώς κρίθηκε ότι δεν ήταν ένα όριμο αίτημα και δημιουργούσε περισσότερα κι αυτό, περισσότερες αμφιβολίες από ό,τι προβλήματα θα έλυνε, προφανώς και αποσύρθηκε. Ακούστε, ένα νομοσχέδιο κατατίθεται. Μπαίνει στη διαβούλευση. Όταν μπαίνει στη διαβούλευση, γίνεται επεξεργασία.
Εν συνεχεία μπαίνει στις επιτροπές της Βουλής, όπου εν συνεχεία το επεξεργαζόμαστε. Ή αν δεν είναι δογματικό το Υπουργείο, και το δικό μας Υπουργείο δεν είναι, θα δεχθεί και σωστές παρατηρήσεις, θα δεχθεί και βελτιωτικές παρατηρήσεις, θα αποσύρει και άρθρα που φαίνεται ότι δεν έχουν αποδοχή, άρα δεν θα εφαρμοστούν. Αυτή είναι η έννοια της καλής νομοθέτησης. Εάν κάνεις άκαμπτος, οχυρωθεί πίσω από ρυθμίσεις, οι οποίες βεβαίως και εξυπηρετούν τις αρχές και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο τρόπος εφαρμογής φαίνεται ότι δεν είναι ορθότερος, τότε δεν αποδίδει. Μακάρι, σε ό,τι μας αφορά, μακάρι να φανεί ότι η συνεργασία που την έχουμε με τα άλλα κόμματα θα γίνει και στην Επιτροπή της Βουλής και η διαβούλευση όταν θα ολοκληρωθεί και αυτή θα έχει τα αποτελέσματά της και τη δική μας και το δικό μας ενδιαφέρον για τροποποιήσεις και βελτιώσεις. Δεν θα απομακρυνθούμε βεβαίως από το στόχο μας. Αλλά γιατί, ωραία, η μια ανάγνωση είναι αυτή, αλλά η άλλη ανάγνωση είναι ότι δεν γίνεται καλή προετοιμασία όταν δυο τέτοιες διατάξεις αποσύρονται. Είναι ένα νομοσχέδιο πριν... που το Υπουργείο το επεξεργάζεται τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Άρα έχει γίνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Okay. Και σας επαναλαμβάνω, χωρίς να έχω διάθεση να καλύψω κάποιον, δεν είμαι εκ των συντακτών, σας επαναλαμβάνω ότι το Υπουργείο θέλει την εφαρμογή του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, όπως ήθελε σε όλα τα νομοθετήματα, θέλει το δημοκρατικό διάλογο και δέχεται τη βελτίωση. Πολιτικά θεωρούμε ότι επιβεβλημένη είναι αυτή η στάση μας. Δεν με ενδιαφέρει αν μας κατηγορούν με τον τρόπο που μας κατηγορούν. Προφανώς δεν βρίσκουν κάτι άλλο με πτώ να πούν για το νομοσχέδιο και περιορίζονται σε αυτό. Λοιπόν, για να παραμείνουμε στα δικά σας, χθες είχαμε τις πρώτες ανακοινώσεις που εξειδικεύτηκαν σήμερα από τους υπουργούς. Από τον Πρωθυπουργό δεν ακούσαμε κάτι προς το παρόν για τους εκπαιδευτικούς. Μπορεί να μην κοχλάζει, αλλά βράζει μια συζήτηση μεταξύ των γονιών κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τον εμβολιασμό των παιδιών. Ήδη ανοίγει μεθαύριο το 15-17, άρα μιλούμε για τα παιδιά του Λυκείου. Έτσι. Και λένε πολλοί γονείς, και εγώ το ακούω ως επιχείρημα, φαντάζομαι και εσείς και η ηγεσία, ότι αν εγώ έχω έναν οποιονδήποτε φόβο για τον εμβολιασμό, θα κάνω εγώ το εμβόλιο στο παιδί μου όταν ο δάσκαλός του, ο εκπαιδευτικός του δηλαδή, θα παραμένει ανεμβολίαστος και θα τον απειλεί κάθε μέρα τον μαθητή ή τη μαθητρία του. Εμείς στο Υπουργείο έχετε πάρα πολύ δίκιο, το ακούμε τα επιχειρήματα, το ενδιαφέρον μας για την εκπαιδευτική κοινότητα, για τα παιδιά, για τους εκπαιδευτικούς, κατά επέκταση και για τις οικογένειές τους και το φιλικό τους περιβάλλον, είναι αυξημένο. Όμως στο Υπουργείο έχουμε μία αρχή την οποία δεν παραβήκαμε καθόλου κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Περιμένουμε το πράσινο φως από τους ειδικούς, περιμένουμε την οδηγία από την Επιτροπή της Βιοειθικής εμπροκειμένου, αλλά και από την Επιτροπή των Ειδικών και συνεχεία παίρνουμε την πολιτική απόφαση. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση έχει ανοίξει, το ενδιαφέρον υπάρχει, υπάρχουν και γονείς οι οποίοι θέλουν να μην κάνουν τα παιδιά τους εμβόλιο, θεωρούν ότι είναι πολύ μικρά ή ενδεχομένως έχουν τις ανησυχίες. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα τις εξετάσουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και γονείς. Εγώ δεν σας κρύβω ότι αν είχα παιδιά σε αυτή την ηλικία, αυτή τη στιγμή δόθηκε το πράσινο φως από τους ειδικούς, θα τα εμβολίασα χωρίς κανένα δισταγμό. Άλλα δεν σημαίνει ότι είμαι ο κανόνας, κάποιοι μπορεί να έχουν διαφορετική άποψη. Αλλά οι ειδικοί είχαν δώσει το πράσινο φως και για το AstraZeneca, το οποίο άναψαν κόκκινο μετά. Οπότε δεν ξέρω αν στη ζυγαριά αυτό αρκεί από μόνο του. Κύριε Πολύς, όχι, θα ακούμε τους ειδικούς και σε ό,τι αφορά και μια ασθένεια. Σε ποια στιγμή θα τους ακούμε τους ειδικούς? Στη στιγμή που ο κύριος Τσιόδρας μας έλεγε ότι δεν χρειάζεται μάσκα ή ότι τα παιδιά είναι βόμβες μετάδοσης και διασποράς, ή στη στιγμή που τα ανασκεύαζε αυτά και τα άλλαζε? Κοιτάξτε, δεν θα μιλήσω για λογαριασμό της ιατρικής κοινότητας, τους σέβομαι τους γιατρούς, αντιλαμβάνομαι. Μα δεν λέω και εκείνοι με τα δεδομένα που έχουν κάθε φορά μιλούν. Αλλά ποια είναι η στιγμή όμως, ποια είναι η όριμη στιγμή? Με τα δεδομένα που έχουν εκείνη τη φορά, και θα προσέξετε ότι η παγκόσμια ιατρική κοινότητα έχει αυτή την διαφοροποίηση ανάλογα με τα δεδομένα του ιού. Σε ό,τι με αφορά λοιπόν, επειδή αναφέρεται το εμβόλιο, εγώ έχω εμβολιαστεί με AstraZeneca. Το ίδιο και η αδερφή μου. Το ίδιο και ο μικρός μου γιος που ζει στην Ελλάδα. Γιατί αυτές ήταν οι οδηγίες των ειδικών όταν έγινε το εμβόλιο. Εγώ δεν δίστασα ούτε λεπτό και εκ των πραγμάτων πιστεύω ότι και καλώς έκανε. Αν οι ειδικοί δίναν άλλες οδηγίες, και σε εκείνες τις οδηγίες εγώ θα πειθαρχούσα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτές οι αναβολές θα αποφασίσω το Σεπτέμβριο. Την προσωπική μου γνώμη καταθέτω και με προσοχή και σεβασμό για αυτούς που έχουν αντίρρηση, αλλά δεν σημαίνει ότι θα υιοθετήσω απόψεις ότι μέχρι το Σεπτέμβριο εγώ θα κάθομαι, χτίστε εσείς το τσιγάνο σας και εγώ θα δω. Δεν σημαίνει ότι δεν θα επικροτήσω και δεν θα πω και δημόσιο και δεν ξέρω
τους εκπαιδευτικούς που σε ποσοστό που ξεπερνά το 70% σπεύσαν να εμβολιαστούν. Άλλωστε και εμείς ως Υπουργείο δώσαμε ένα προβάδισμα. Το θυμάστε με τους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής. Εν συνεχεία, όταν άνοιξε η πλατφόρμα για αυτούς 21 Απριλίου, χωρίς κανένα ηλικιακό κριτήριο, είχαν μπει στις αδιάθετες δόσεις. Όλα αυτά τα επικροτούμε και τα θεωρούμε σημαντικά. Και πιστεύουμε. Εσείς τουλάχιστον θα ζητήσετε από τους εκπαιδευτικούς που επικαλούνται λόγους υγείας να εξεταστούν από την επιτροπή που ανακοίνωσε σήμερα ο κ. Κικίλιας, που εκείνη και μόνο εκείνη και όχι ένας ιδιώτης, ένας φίλος, γιατρός που μπορεί να είναι και στο δημόσιο σύστημα υγείας, θα λένε ναι, σου δίνω απαλλακτικό κυρία Μακρύ, κύριε Πολύζο, και δεν θα πας για εμβολιασμό. Εγώ... Θα ζητήσετε από τους εκπαιδευτικούς που έχουν βάλει αυτό. Να σας πω γιατί δεν θα προκαταλάβω αποφάσεις του Υπουργείου, γιατί δεν έχουμε ακόμη, τουλάχιστον δεν έχω εγώ σε γνώση μου, τι ακριβώς οδηγίες θα δώσουν οι ειδικοί τότε. Ευελπιστούμε και δημοσιοποιούμε αυτή μας την ελπίδα και την επιθυμία να εμβολιαστούν όσο γίνεται περισσότερο εκπαιδευτικοί, ώστε να μην καταστεί πια και ως ερώτημα να μην είναι δυνατή αυτή η αγωνία, αν πρέπει να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών. Πάντως, εμείς ως Υπουργείο Παιδείας, γιατί παιδείας είμαστε, ό,τι πουν οι ειδικοί, είμαστε προετοιμασμένοι και στην πράξη με οδηγίες, με εγκυκλίους, με παρενέσεις να το εφαρμόσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, τι μπορούμε να περιμένουμε για τη νέα χρονιά στα σχολιά μας? Η φυσική παρουσία θεωρείται δεδομένη με τα σημερινά επιδημιολογικά δεδομένα? Η φυσική παρουσία θεωρείται επιθυμητή και η πλέον πιθανή την επόμενη χρονιά. Εντάξει, το επιθυμητή το καταλαβαίνουμε. Το έχουμε καταλάβει γιατί και εκεί είχατε πολιτικές διενέξεις. Σας έχουν κατηγορήσει την Υπουργό ειδικά για την αιμονή της να ανοίξει τα σχολεία πάση θυσία. Καλά, τώρα, να σας, σας το είπαν όλες οι αντιπολιτεύσεις αυτό. Εντάξει, το ότι λέει κάτι η αντιπολίτευση δεν σημαίνει και ότι ισχύει. Δεν είχαμε καμία αιμονή. Η αντιπολίτευση όμως είναι αυτή που στηρίζει την προσπάθεια εμβολιασμού όλου του πληθυσμού, έτσι. Πώς, τίποτα. Η αντιπολίτευση στο σύνολό της είναι αυτή που στηρίζει, εκτός από την ελληνική λύση εννοώ. Υπάρχουν και εξέχοντας η ελληνική λύση. Δεν έχω, όχι μόνο. Μα τώρα μιλούμε για τις επίσημες ανακοινώσεις των κομμάτων. Έχετε κι εσείς βουλευτή, έτσι προκύπτει ότι έχετε κι εσείς ανεμβολία στο βουλευτή. Δεν έχουμε μάθει ακόμη γιατί τον προστατεύει η Βουλή, δεν ξέρουμε. Δεν τον ξέρω τον ανεμβολία στο βουλευτή, αλλά να σας πω κάτι. Από τα πιο επίσημα χείλη που σε ό,τι μας αφορά εμάς είναι ο πρόεδρος του δικού μας κόμματος και πρωθυπουργός της χώρας, υπάρχει μια σαφής γραμμή. Σε ό,τι και τα χείλη του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Γεννηματά και του κυρίου Βαρουφάκη και του Κουτσούμπα. Και πάει λέγοντας, τα έχουν πει. Να πω αυτό που θέλω να πω και θα το πω σύντομα. Από το στόμα του κυρίου Τσίπρα, κατά δίκη του κυρίου Πολάκη, παράδειγμα, εγώ δεν έχω ακούσει. Έχω ακούσει να το λένε άλλοι συναδελφοί του, αλλά ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αποδοκιμάσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μορφή κατά της Υπουργού, από ένα σημείο και μετά συμμετείχα και εγώ σε τηλεδιασκέψεις και συνεννοήσεις που γινόταν με την Επιτροπή των Ειδικών. Ποτέ το Υπουργείο μας δεν επέβαλε. Το Υπουργείο έβαζε τις προτεραιότητες, έβαζε τα ερωτήματα, έδινε απαντήσεις στις ερωτήσεις των ειδικών και εν συνέχεια όταν παίρναμε το πράσινο φως παίρναμε και την πολιτική απόφαση. Δεν επιβάλαμε γιατί η φροντίδα μας ήταν η ασφαλής επιστροφή στη διαδόση εκπαίδευση. Σας λέγανε όμως ότι από τη στιγμή που λειτουργήσε η τηλεκπαίδευση, με όποια προβλήματα είχε στην αρχή, ποια ήταν η ανάγκη? Κύριε Πολύζο, η τηλεκπαίδευση λειτουργήσε και ήλι καλύφθηκε και πράγματι αυτό το Υπουργείο το παρακολουθούσε και το λέγαμε δημόσια. Και το ήμουν και ξεκίνω που το έλεγα και εγώ. Λένε όμως οι ειδικοί, οι παιδαγωγοί, ότι πέρα από την κάλυψη της ύλης υπάρχει και η αφομοίωση, αλλά υπάρχουν και τα ψυχοκοινωνικά, οι ψυχοκοινωνικοί συντελεστές της διαζώσης διδασκαλίας, της επιστροφής στις σχολικές αίθουσες, της επαφής με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες, με τον εκπαιδευτικό. Όλα αυτά είναι κριτήρια της παιδαγωγικής, τα οποία δεν μπορούμε και εμείς να αγνοήσουμε. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα παιδιά πίσω από έναν υπολογιστή, όταν οι ειδικοί θεωρούν ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Και κύριε Πολύζο, επιτρέψτε μου μόνο αυτό. Ελάτε για να κλείσουμε με αυτό. Το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Αλλά επειδή με ρωτήσατε για το καινούργιο σχολείο και περιοριστήκατε στα υγειονομικά, θέλω να σας πω. Όχι, εντάξει, ξεκίνησα από αυτό για να ξέρουμε τι μας περιμένει. Ελάτε. Η καινούργια σχολική χρονιά θα βρει υποχρεωτική τη δίχρονη προσχολική αγωγή καθολικά σε όλη την Ελλάδα. Αγγλικά στον νηπιαγωγείο. Έχουμε πάρει έπαινο γι' αυτό στην Ευρώπη. Εφαρμογή των εργαστηρίων δεξιοτήτων υποχρεωτικά σε όλα τα σχολεία ήταν πιλωτικά μέχρι πέρυσι. Και γι' αυτό επίσης έχουμε πάρει βραβείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι εννοώ εργαστήρια δεξιοτήτων. Με βιωματικό τρόπο θα διδαχθούμε. Οδική ασφάλεια, επιχειρηματικότητα, σεβασμό στο περιβάλλον, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση,
ρομποτική, επιχειρηματικότητα, όλα αυτά τα οποία είναι σύγχρονες θεματικές, δεν διδασκότανε στα δικά μου τουλάχιστον χρόνια και πιστεύω και στα δικά σας χρόνια. Θα βρει επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς. Θα βρει πρότυπα πειραματικά σχολεία τα οποία υπάρχουν σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση. Διπλασιάστηκε. Πόσους έχετε επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς? Τους έχουμε επιμορφώσει με προγράμματα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που είναι ο θεσμικός σύμβουλος του Υπουργείου στα εκπαιδευτικά θέματα. Έχει διοργανώσει. Παράδειγμα, στο μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, και γιατί περιορίζομαι σε αυτό, μάλλον γιατί αναφέρω αυτό, ήμουν στην Επιτροπή της Βουλής με θέμα το Me Too Greece. Έχουν δηλώσει 72.000. Επιμορφώνονται και στις καινούργιες. Εθελοντική είναι η επιμόρφωση, δηλαδή κάποιοι θα έχουν άλλες ταχύτητες οι εκπαιδευτικοί που θα υπηρετήσουν αυτές τις τομές. Η επιμόρφωση είναι εθελοντική. Παρ' όλα αυτά, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί, όταν θα θελήσουν να καταλάβουν θέσεις διευθυντικές, ως επιμορφούμενοι θα έχουν και μια μοριοδότηση. Επίσης, με την καινούργια... Άρα όλες αυτές τις προσθήκες που κάνετε στην εκπαίδευση θα τις υπηρετήσουν και άνθρωποι που έχουν πάρει την επιπλέον επιμόρφωση και άνθρωποι που δεν την έχουν πάρει? Όχι, όχι, όχι. Αυτές τις θεματικές ενότητες θα τις υπηρετήσουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν λάβει τη σχετική επιμόρφωση. Okay. Επίσης θέλω να σας πω ότι με την καινούργια νομοθετική πρωτοβουλία... Έλατε να κλείσουμε, πρέπει να κλείσουμε, κυρία Υπουργέ. Γίνομαι αυτό. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αξιολογούμενοι θα κριθούν ως μη ικανοποιητικοί, οι ελάχιστοι που πιστεύω εγώ θα είναι, πάλι θα τύχουν επιμόρφωση. Αυτό δεν είναι και η μόνη συνέπεια της αξιολόγησης. Ευχαριστούμε θερμά. Κάποια άλλη στιγμή θα τα πούμε. Να είστε καλά, βεβαίως. Πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε και πριν αρχίσουν τα σχόλια. Γεια σας.